Νικόλας Χατζιονίδης. Σας γνωρίζουμε ως έναν επιτυχημένο επιχειρηματία της μοναδικής, θα έλεγα, εταιρείας που εξειδικεύεται σε κρεβάτια νοσοκομείου και αυτή τη στιγμή αποφασίζετε να εκτεθείτε σε κάποιες δύσκολες εκλογές, γιατί θεωρούνται δύσκολες οι φετινές εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αποφασίζετε να εκτεθείτε και θέλετε να ασχοληθείτε με τα κοινά. Πώς προέκυψε αυτή η σας απόφαση? Αυτή η απόφαση προέκυψε, η αλήθεια είναι, από τις προηγούμενες εκλογές, όταν είχα συναντήσει τον κύριο Μπουτάρη. Και επειδή από τότε είχα δει τον αγώνα που έκανε και μ' άρεσε πάρα πολύ η προσπάθειά του, τον είχα πει ότι άμα χρειαστείς δήμαρχε και θες να γεμίσεις το ψηφοδέλτιο, είμαι στη διάθεσή σου. Και έτσι έγινε. Και άλλωστε το είχε πει και τώρα ο δήμαρχος, ότι στις προηγούμενες εκλογές έβαλε γνωστούς φίλους και οποιοδήποτε άλλο για να γεμίσει το ψηφοδέλτιο. Οπότε φυσικά δεν είχα εκλεγεί, γιατί είχα κατέβει στην τρίτη κοινότητα, ενώ εγώ μένω στο κέντρο. Προσπάθησα όσο μπορούσα, αλλά παρόλο που δεν εκλέγησα, ασχολήθηκα και προσπάθησα όσο μπορούσα να βοηθήσω το Δήμο. Καλά, τώρα δεν είναι και τυχαία αυτή σας η απόφαση, καθώς έχετε έντονη δράση και σε κοινωνικά θέματα και σε φιλανθρωπικά θέματα και σε πολιτισμού. Να πιάσουμε λίγο την δράση σας στο ΑΧΕΠΑ. Ναι, το ΑΧΕΠΑ είναι ένας από τους αρκετά παλιούς οργανισμούς που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική το 1922, με κύριο σκοπό την εκπαίδευση και να βοηθήσει πάρα πολύ τους Έλληνες και να μην χαθεί ο ελληνικός πολιτισμός. Και εκεί πέρα είστε μέλος. Και εκεί πέρα είμαι μέλος. Και συνεχίζουν τις δωρεές, έτσι? Δεν δόθηκε μια φορά και σταμάτησε? Όχι, όχι. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλήθεια είναι ότι είμαστε από τους προνομιούχους, θα μπορούσα να το πω, γιατί έχουμε και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Φυσικά έχουν κάνει δωρεά πτέρυγα στον νοσοκομείο Ευαγγελισμό, έχει γίνει μονάδα αντατική στην Τρίπολη και κάθε χρόνο, σαν ελάχιστο, $1 εκατομμύριο έρχονται δωρεά στη Θεσσαλονίκη και στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, σαν αναλώσιμο υλικό ή οποιαδήποτε άλλη ανάγκη υπάρχει. Εσείς ως επιχειρηματίας, με αυτά τα ιδιαίτερα κρεβάτια, τα νοσοκομιακά, κάνετε χορηγία, σας πλησιάζουν κάποιοι να δώσετε προϊόντα σας? Εντάξει, τώρα η αλήθεια δεν θέλω να αναφερθώ πάρα πολύ από αυτό. Εντάξει, έχω βοηθήσει όσο μπορώ και σαν εταιρεία, αλλά και κύρια σαν άτομο και σαν οικογένεια, βοηθάμε όσο μπορούμε στα άτομα που έχουν πρόβλημα. Γιατί τα κρεβάτια μας είναι εξειδικευμένα κύρια σε αναπνευστικά προβλήματα. Έχει χαρακτηριστεί και κρεβάτι του Πάπα. Και φυσικά, εντάξει, αλλά είναι και το καλαμπούρι που έχουμε τη γυναίκα μας. Καθόμαστε το βράδυ να δούμε μια ταινία και συνέχεια τα κρεβάτια της εταιρείας μας είναι στην τηλεόραση. Στις ταινίες, έτσι. Ναι. Με τη γυναίκα σας έχετε? Με τη γυναίκα μου, φυσικά. Η γυναίκα μου, χωρίς τη γυναίκα για μένα δεν κάνεις τίποτα. Δύσκολο δεν είναι στον ίδιο επαγγελματικό χώρο με τη σύζυγο? Για μας ευτυχώς είναι εύκολο, γιατί υπάρχει και το πλεονέκτημα ή και μειονέκτημα το ότι εγώ Δευτέρα με Πέμπτη 2 φορές το μήνα είμαι Αθήνα, οπότε είμαστε και μακριά και κοντά. Τώρα όμως που αν θα ασχοληθείτε και πιο εντατικά με τοπική αυτοδιοίκηση, τι λέει? Πέρυσι πρέπει να πήρατε άδεια πρώτα από την σύζυγο. Η αλήθεια είναι, ενώ είχε πει στην αρχή θα με χωρίσει, στις προηγούμενες εκλογές άμα ξανακατέβαλα, μετά στην πορεία είδε ότι μπορούν να γίνουν διάφορες δράσεις και ότι η αίσθηση που είχαμε ή και που έχουν πάρα πολλοί, ότι για τα πάντα φταίει ο δήμαρχος, για τα πάντα φταίει οποιοδήποτε άλλο από εμάς, έχει καταρρεύσει. Πού πιστεύετε ότι μπορείτε να συμβάλλετε έτσι με την πολύτιμη εμπειρία σας στο Δήμο, σε ποιους τομείς? Εγώ πιστεύω, κύρια, και με την ανασχόλησή μου που έχω στον χώρο τον ιατρικό και με τις επαφές που έχω, μπορώ να βοηθήσω σε κάποια κοινωνικά δίκτυα, με βοήθεια στο σπίτι με κάποιους ηλικιωμένους, με κάποια ίσως ιατρία. Μπορούν να γίνουν διάφορες δράσεις, οι οποίες και από τις επαφές που έχω μπορούν να γίνουν και με αρκετές χορηγίες. Δηλαδή δεν χρειάζεται να βάλει και πάρα πολλά λεφτά ο Δήμος από τον ελάχιστο και μικρό προϋπολογισμό που έχει. Και ενασχόλησες με θέματα πολιτισμού που εστιάζονται? Εκεί ήμουνα μέλος χρόνια στην πολιτισμική εταιρεία Φίλων Βυζαντινών Τεχνών, όπου την έχει ξεκινήσει ένας πολύ καλός φίλος. Έχουν κάνει διάφορες δράσεις με κύρια εκθέσεις στο εξωτερικό, με βυζαντινία γεωγραφία, με μουσική. Πρόσφατα κάναμε και τα Χριστούγεννα μια μεγάλη εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο μαζί με την Εκκλησία του Αγίου Θεράποντα, με τον κύριο Πατρώνα. Εντάξει, το θέμα είναι, μην ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη είναι μια βυζαντινή πόλη. Να το διατηρήσουμε αυτό. Πρέπει να το διατηρήσουμε και πιστεύω πρέπει να το προωθήσουμε. Γιατί ένα άλλο κομμάτι στον τουρισμό, το οποίο φυσικά έχει ξεκινήσει και πάει πολύ δυνατά ο Δήμος μας, είναι αυτό. Είναι ο πολιτισμός που έχουμε σαν πόλη.
κάρτες μοιράζετε εσείς στο δρόμο σας? Γιατί αυτή την περίοδο δεν χωράει το πορτοφόλι μας άλλο κάρτες. Ναι, η αλήθεια είναι, όπως λένε, έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και μπλουζάκια, δεν είμαι υποψήφιος. Έτσι. Ναι. Θα διακομωδήσουμε λίγο, ναι, γιατί ναι, πράγματι ναι. Αυτή την περίοδο γίνεται... Έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλοί έχουν κατέβει υποψήφιοι. Μην ξεχνάμε ότι είναι τριπλές εκλογές. Ναι. Και είναι και πάρα πολλοί συνδυασμοί, οπότε λογικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι, συμμετέχουν σε κάποια κίνηση. Εσείς πώς κάνετε γνωστό στον κόσμο την υποψηφιότητά σας? Κύρια, μέσα από τις επαφές που έχω, μέσα από το Facebook και μέσα από τα διάφορα mailing list που έχω και την διαρκή ενημέρωση. Τι μηνύματα έχετε? Τι σας λέτε? Λέτε σαν, είπατε σε έναν φίλο πολύ στενό σας ότι αποφασίσατε να κατεβείτε στις δημοτικές εκλογές. Ποια ήταν η πρώτη του αντίδραση? Έτσι με ενδιαφέρει. Η πρώτη αντίδραση ήταν ότι στην αρχή μου λέει, είσαι σίγουρος για αυτό που κάνεις, θα βρεις χρόνο? Και μετά μου είπε, χαίρομαι που κατεβαίνεις γιατί πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσω. Και η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βοηθήσουμε, είτε εκλεγούμε είτε όχι, είτε και σαν απλοί πολίτες, γιατί ο Δήμος είμαστε εμείς. Δεν πάει να έχει γεμίσει, και όπως έχει γεμίσει με κάδους ανακύκλωσης, να έχουμε γεμίσει με κάδους σκουπιδιών. Άμα τα σκουπίδια ακόμα είναι έξω, ποιος φταίει? Δεν πάει να έχουμε παντού σημεία τα οποία που επιτρέπεται το παρκάρισμα και όχι. Όταν πάμε και παρκάρουμε στις διαβάσεις, δεν αφήνουμε τον κόσμο να περάσει. Υπάρχουν ράμπες και όλοι βάζουν τα αυτοκίνητα εκεί. Πώς θα περπατήσει η γυναίκα με το παιδί, η μητέρα μας με το καροτσάκι της λαϊκής? Άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Κύριε, οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες. Σε μια πόλη που θέλουμε να λέμε ότι είναι προσβάσιμη. Το στοίχημα φυσικά είναι πώς θα καταφέρετε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων, πολιτών της πόλης, της χώρας γενικότερα, που έχουν γυρίσει την πλάτη στις εκλογές. Δεν θέλουν να ακούν τίποτα. Τι γίνεται? Κοιτάξτε, εκεί υπάρχουν πάρα πολλές δράσεις που έχει ξεκινήσει ο Δήμος. Σίγουρα πιστεύω ότι έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερα. Και μέσα από τις διάφορες εθελοντικές και όχι μόνο οργανώσεις μπορούμε να ξαναδραστηριοποιήσουμε τον κόσμο. Εγώ είμαι χαρούμενος με τους αντιδημάρχους που έχουμε, γιατί θέλω να πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι έχει αλλάξει αρκετά η νοοτροπία στο μέσο Θεσσαλονίκη. Και στην Αθήνα που πηγαίνω, γιατί είμαι αρκετά τακτικά στην Αθήνα και σε άλλα σημεία της Ελλάδος λόγω της δουλειάς μου, αυτό που χαίρομαι και είμαι περήφανος, το λέω το τμήμα της Θεσσαλονίκης, μου λέει, με το πουτάρι, μπράβο. Μα υπάρχει δηλαδή θετική έτσι? Θα μπορούσα να πω ότι έχω πολύ περισσότερα θετικά μηνύματα εκτός Θεσσαλονίκης. Φυσικά και στη Θεσσαλονίκη έχουμε πάρα πολύ θετικά μηνύματα. Απλώς επειδή τον έχουμε τον δήμαρχό μας εδώ, ίσως δεν το συζητάμε τόσο πολύ. Τέλος, γιατί κάποιος να έρθει την Κυριακή να σας ψηφίσει, να ψηφίσει Χατζή Ιωαννίδη Νικόλαο? Γιατί θέλω να πιστεύω ότι θα, φυσικά όπως και όλος ο κόσμος, αλλά εγώ πιστεύω ακόμα περισσότερο, μπορώ να βοηθήσω αρκετά στις διάφορες κοινωνικές δράσεις. Ήδη επειδή είμαι στον χώρο των ιατρικών, έχω επαφές με αντίστοιχους οργανισμούς από την Αθήνα και μην ξεχνάμε ακόμα και το πλεονέκτημα, το ότι ανεβοκατεβαίνω Θεσσαλονίκη-Αθήνα. Έχουμε μια ακόμα πρόσβαση πιο εύκολα στα διάφορα υπουργεία και στις διάφορες άλλες δραστηριότητες και μπορούμε να φέρουμε τον κόσμο πιο κοντά.